Κύριε Πρόεδρε, θα απευθυνθώ το πρώτο σε εσάς. Ξέρετε, και δεν είναι σχηματικό αυτό που θα πω, προσχηματικό, και σας εκτιμώ και σας σέβομαι και σας αγαπώ. Αλλά όμως νομίζω ότι υπήρξε μια παράληψη από τη μεριά σας σε ελαφρότητες χαρακτηρισμούς από μεριάς της κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Αφού δεν το κάλατε όμως εσείς, αφού δεν είχε τη γενναιότητα η κυρία Βούλτευση, αντιλαμβανόμενη τι χαρακτηρισμούς εξεσπενδώνησε κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα μου επιτρέψετε να τις απαντήσω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, πολιτική απατεωνία είναι να σε χαρακτηρίζει κάποιος μαυρογιαλούρο και να μην έχεις το κουράγιο να το απαντήσεις. Και ο έτερος της συγκυβέρνησης, φορέας, το κόμμα του Πασόκ, φαίνεται μπουχτισμένο και απογοητευμένο από τη συνεργασία, αναγκάστηκε με αυτή την ιστορία των εντολών του Πρωθυπουργού. Όπου πας τώρα, δεν ακούς τίποτα άλλο. Η εντολή του Πρωθυπουργού εδώ, η εντολή του Πρωθυπουργού εκεί. Ξέρετε τι θυμίζει αυτό? Κάθε φορά που καταραίει ένα κόμμα από την κυβέρνηση, προσπαθούν να πιαστούν στην υπόθεση του προσώπου του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Να μπούμε τώρα στο ζήτημα που συζητούμε, γιατί αυτό είναι το εκείνο που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, ακούνε εμάς ο κόσμος, ακούει και εσάς. Δεν ακούει μόνο εμάς. Αλλά οι εξελίξεις, όπως αντιλαμβάνεστε, βρίσκουν την κυβέρνηση σε πλήρη κατάρρευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα δεν πείθετε τον κόσμο για αυτά που λέτε. Ωρεοποιείτε, επιχειρείτε να ωρεοποιήσετε μια κατάσταση, ότι όλα είναι καλά, ότι κάνατε το καλύτερο κάθε φορά, αλλά δεν απαντάτε σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία σας έχουμε θέσει. Εγώ θα διακόψω την ομιλία μου και θα σας παρακαλέσω, θα σας δώσω το χρόνο. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, γι' αυτό και δεν διαμαρτυρόμαστε όσο και να μιλάει κάποιος από το Βήμα. Μιλήσατε 20 λεπτά αντί για 10, σας ακούσαμε, σας παρακολουθούμε. Εγώ λοιπόν θα διακόψω για ένα λεπτό να μου πείτε αν τα προγράμματα αυτά, όχι με εντολές σας, αφήστε τις εντολές, αν το πρόγραμμα μέσα έχει ρήτρα μία πώληση. Και πέστε μου πόσο χρόνο είναι αυτή η ρήτρα. Επειδή είμαι λίγης νοημοσύνης, δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε εσείς, ούτε αυτό που είπε η κυρία Βούλτευση, η οποία τέλος πάντων με διέψευσε ότι εγώ είμαι αδιάβαστος. Θα δούμε ποιος είναι αδιάβαστος. Καταθέστε μας λοιπόν το κείμενο του προγράμματος που λέει ότι το πρόγραμμα αυτό, και θα ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Βούλτευση, ότι ήμουν αδιάβαστος. Συνήθως προσπαθώ να μην είμαι, αλλά εγώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Λοιπόν, πέστε μου λοιπόν αυτά τα προγράμματα, μίλησα για 440.000 προγράμματα, είτε είναι κοινοφελούς εργασίας, είτε είναι για νέους. Πέστε μου λοιπόν ότι έχουν μέσα ρήτρα μία πώληση. Σταματάω, κύριε Πρόεδρε, και δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Επειδή έχει το δικαίωμα. Δεν γίνεται. Όχι, θα σας πω γιατί. Το παρέχω εγώ αυτό το δικαίωμα. Να σας πω γιατί όμως. Το παρέχω εγώ το δικαίωμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να το δώσει το δικαίωμα, το έχει το Προεδρείο. Να του δώσω και από το χρόνο μου. Ακούστε. Να του δώσω και από παρακαλώ, το χρόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, το Προεδρείο. Θα τριτολογήσει ο Υπουργός μετά από εσάς και θα σας απαντήσει. Όχι, όχι, να μου απαντήσει. Είδα κρατούσε σημειώσεις. Να μου απαντήσει. Γιατί τώρα θα επιβάλλετε εσείς πότε θα απαντήσει? Το Προεδρείο αποφασίζει. Να μου απαντήσει, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε. Στα πλαίσια ενός ήπιου διαλόγου, βεβαίως το Προεδρείο. Καλό πιστο διάλογο κάνουμε. Δεν έχουμε εδώ να. Ασφαλώς. Μα αφού έχει το δικαίωμα, αν δεν είχε το δικαίωμα τριτολογίας, συγγνώμη, θα τον προέτρεπα εγώ. Αν συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό των προγραμμάτων ρήτρα μη απόλυση. Σαφές ερώτημα. Έχει το δικαίωμα τριτολογίας, θα σας απαντήσει. Συνεχίστε εσείς. Λέω για μετά, κύριε. Λέει για πριν, η επιχείρηση που λέω μπει μέσα. Ότι η επιχείρηση, τα προηγούμενα προγράμματα λέγανε ότι μετά από τη λήξη τους, για 5 μήνες, για 6, με αυτό λέω. Ελληνικά μιλάω, και επειδή έμαθα καλά ελληνικά στο σχολείο που πήγαινα, παρότι ήταν επαρχία. Κυρία Βούλτευση, ήμουν πολύ καλός στην έκθεση. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, μιλάω ελληνικά. Πέστε μου. Λοιπόν, ακούστε. Μη συνεχίστε. Το είπατε τέσσερις φορές. Ρήτρα, πώς θέλετε να το πω, που μία πώληση πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Ωραία. Και χρόνο
κάποιο χρόνο. Ωραία. Χρόνια, αν δεσμεύεται η επιχείρηση ότι μετά... Μη συνεχίστε, μη συνεχίστε. Θα απαντήσει τώρα. Θα για 2, 3, θα απαντήσει... 5, 8 μήνες αν υπάρχει τέτοια ρήτρα. Λοιπόν, τελείωσατε. Για να παραδεχτώ, κύριε Πρόεδρε, ότι... Για να μην κουράζεστε, καθίστε, θα κρατήσω τον χρόνο σας. Πρόεδρε, θα απαντήσει τώρα. Ο χρόνος μου. Ω, είστε στα 5 λεπτά, έχετε ακόμα μέχρι τα 9 που σας αναλογούν. Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε τώρα σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δεν μου δείχνετε την ίδια ανοχή, αλλά εντάξει, αφού το θέλετε, θα καθίσω. Θα απαντήσει. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Πρόεδρε, δεν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, κύριο Σκρούπλης. Αυτό που θέλω είναι, και απευθύνομαι προς όλους, καταλαβαίνω το κοινοβουλευτικό βάρος, να διαβάζουμε και να ενημερωνόμαστε παραπάνω. Το θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Σκρούπλης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, που με απασχόλησε και εμένα προσωπικά. Το πρώτο πρόγραμμα το οποίο βγήκε, το οποίο ήταν αυτό που περιέγραψα, το καινοτόμο πρόγραμμα, το επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους μέχρι 29 ετών, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε απαγορευτική ρήτρα. Αυτό που λέμε δυστυχώς για τον όρο ανακύκλωση, δηλαδή να δώσει την ευκαιρία στον άλλο, παίρνοντας κάποιους, να διώξει παλιότερους εργαζόμενους. Και αυτό μπήκε ως ρήτρα, Πρόεδρε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό το πρόγραμμα, είναι στο σύνολο των προγραμμάτων και του ΟΑΕΘ. Και είναι βασικός κανόνας που ακολουθείται, και μάλιστα και 3 μήνες πριν. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας, ο οποίος ισχύει και λειτουργεί σε όλα τα προγράμματα. Και μάλιστα, δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος ασκήθηκε και κριτική στο πρόσωπό μου από κάποιους που δεν ήθελε.